Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Τρίκαλα Τριδί, ξεκίνησε καλά η ομάδα της, των Δεκάλων. Ισοφαρίσατε και το παλέψατε μέχρι το τέλος. Για πες μου δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Ήταν ένα ντέρμπι τοπικό και οι δύο ομάδες ήθελαν και διαφορετικούς λόγους στην νίκη. Τα Τρίκαλα για να παραμείνουν στην κορυφή, πολύ καλή ομάδα έχουν, και εμείς για να παλέψουμε τη σωτηρία. Για να παλέψουμε τη σωτηρία. Η στόχη ήταν διαφορετική, αλλά ο στόχος ήταν ο ίδιος. Τα Τρίκαλα ξεκίνησαν, μπήκαν πιο δυνατά. Μέχρι το 20 ήταν καλύτερη, μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Βγήκαμε μπροστά, μας δόθηκαν χώροι, εκμεταλλευτήκαμε κάποια λάθη τους. Χάσαμε και μία-δύο ευκαιρίες και ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε προς το τέλος. Και το ημίχρονο κύλησε έτσι, με δύναμη και από τις δύο ομάδες. Δυνατές μονομαχίες. Πάντως τώρα, τελευταία ομάδα του κλειδίου, βλέπω ότι δεν πάει καλά. Συμβαίνει τίποτα, έχετε ελλείψεις πολλές. Έχουν πάρα πολλές ελλείψεις και στις προπονήσεις, λόγω ότι όλα τα παιδιά είναι, δουλεύουν. Και στους αγώνες το ίδιο. Είτε από τιμωρίες, είτε από τραυματισμούς, είτε και από δουλειές. Δεν μπορούν να έρθουν. Πρώτος γύρος τελείωσε. Ο δεύτερος γύρος πώς το βλέπετε, θα κάνετε μεταγραφές? Εννοείται ότι η ομάδα θα κινηθεί για μεταγραφές, για ενίσχυση. Εννοείται αυτό. Από εκεί πέρα, εντάξει. Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Έχουμε Γολγοθά μπροστά μας. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πέφτουν και πολλές ομάδες. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε καλά. Οπωσδήποτε. Και πιστεύω ότι αν και δύσκολα θα δικαιωθούμε. Πάντως, αν κάνετε μεταγραφές, έχετε ένα καλό προπονητή, μπορεί να αλλάξει. Έχουμε πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του. Μας βοηθάει, τον βοηθάμε. Αλλά εντάξει, και δεν είναι καμία σχέση η θέση που είναι η ομάδα με τη δουλειά που γίνεται. Έτσι. Η ομάδα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται από ελλείψεις. Και στις προπονήσεις και σε αγώνες. Έχουν πάει σε αγώνες και ήμασταν 11-12 άτομα. Αναγκάζονται παίζουν παίχτες που δεν έρχονται και καθόλου προπονήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει, πιστεύω να το λύσουμε. Έχουμε τώρα το χρόνο μπροστά μας, ευτυχώς. Έχουμε τώρα 10-15 μέρες διακοπή. Και θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, όσο το δυνατόν. Πιστεύω θα γίνουν καλές κινήσεις από τη διοίκηση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή γιορτάση. Επίσης και έξι. Δεν μπορώ να ευχηθώ.